Με εναλλαγές στο σκηνικό του καιρού προβλέπεται να κυλήσει η εβδομάδα, καθώς ήδη μια νέα θερμή εισβολή από τα νοτιοδυτικά επηρεάζει την Κρήτη, ανεβάζοντας τον υδράργυρο, με το φαινόμενο πάντως να είναι πρόσκαιρο. Σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε για συνθήκες καύσωνα. Οι θερμοκρασίες, ναι μεν το πρωί της Τετάρτης, εξαιτίας το ότι και την Τρίτη θα είναι αρκετά υψηλές, αλλά και την Τετάρτη θα ξεκινήσουν από λίγο υψηλά επίπεδα, θα κορυφωθούν κοντά στους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου οι μέγιστες τιμές κατά μέσο όρο, και σε τοπικό μόνο επίπεδο μπορεί να φτάσουν μέχρι και τους 36 βαθμούς Κελσίου. Από το απόγευμα της Τετάρτης η θερμή αέρια μάζα θα αρχίσει να υποχωρεί. Οι άνεμοι όμως διατηρούνται ενισχυμένοι, αυξάνοντας και πάλι τον δείκτη επικινδυνότητας για την εκδήλωση μιας πυρκαγιάς, αλλά και τον κίνδυνο για τους λουόμενους στο βόρειο μέτωπο, όπου θα υπάρχει υψηλός κυματισμός. Αυτό που θα πρέπει να προσέξουμε είναι ότι η δυτική, νοτιοδυτική αρχικά στα δυτικά άνεμοι, δυτική στις ανατολικές περιοχές, θα είναι ενισχυμένη στα 5 τοπικά 6 μποφόρ. Και μάλιστα αυτό θα θέλει μια ιδιαίτερα μεγάλη προσοχή, θα είναι και για τα βόρεια και για τα νότια του νησιού. Θέλει μια ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τον κίνδυνο φυσικά για την επέκταση μιας πυρκαγιάς. Κύριο χαρακτηριστικό του καιρού στα τέλη της εβδομάδας θα είναι η πτώση της θερμοκρασίας σε χαμηλά για την εποχή επίπεδα. Ενδεικτικό είναι πως οι μέγιστες τιμές δεν θα ξεπερνούν τους 29 με 30 βαθμούς Κελσίου. Ενώ οι ελάχιστες, ιδιαίτερα από την Πέμπτη το βράδυ, θα είναι στα χαμηλά επίπεδα της εποχής, με αποτέλεσμα στην ενδοχώρα και τα ορεινά αυτό να μεταφράζεται σε αρκετά δροσερές βραδιές. Από την Παρασκευή οι άνεμοι εξασθενούν και θα στραφούν και πάλι σε βοριάδες, με την έντασή τους να κυμαίνεται από 3 έως 4 μποφόρ, ενώ πιο ενισχυμένοι θα πνέουν στις νότιες περιοχές της Κρήτης. Σε φυσιολογικές τιμές προβλέπεται να κινηθεί ο υδράργυρος.